θέλω να δηλώσω με πλήρη συνέστηση της θεσμικής μας ευθύνης ότι τίποτα δεν αφήνουμε στην τύχη και ότι πέρα από τις συμβατικές παρεμβάσεις προς πελαστημότητα και υποδομές θα πρέπει λοιπόν ως εθνική προτεραιότητα αλλά και ως περιφερειακή να δούμε και πράξεις, δράσεις που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο, δηλαδή την πραγματική οικονομία. Έχω δηλώσει και έχει δηλώσει και σε δημόσιο λόγο και στο Εθνικό Κοινοβούλιο ο Επίτροπος ο Ευρωπαίος της Περιφερειακής Πολιτικής ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί πρότυπο περιφέρειας για ολόκληρη την Ελλάδα. Ήδη σήμερα, με τα στοιχεία που με έχει δώσει η Διαχειριστική Αρχή, βρισκόμαστε περίπου στο 92,5% σε επίπεδο συμβασιοποιημένων έργων. Να θυμίσω ότι στις 1 Εβδόμου του 2011 η απαρχή της διαχείρισης του ΕΣΠΑ από την περιφέρειά μας είχε ποστό συμβασιοποίησης στο 32%. Αυτό αποτυπώνει μια εξαιρετική θεσμική συνεργασία όλης της γηγενούς κοινωνίας και ότι όλο το κοινωνικό δυναμικό, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς διαφοροποιήσεις, χωρίς κόμματα, προσπαθούμε λοιπόν με ενεργητικότητα να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις απαραίτητες προϋποθέσεις όταν η χώρα ανατάξει δημοσιονομικά, να έχουμε αποσαφηνίσει και το περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο και κυρίως την ταυτότητά μας. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτής της αναπτυξιακής ταυτότητας είναι και η προσυπογραφή της σύμβασης που θα γίνει σήμερα για την πλωτή μαρίνα στο κεντρικό λιμάνι της Καβάλας. Επαναλαμβάνω, προσπαθούμε στοχευμένα όλες οι χρηματοδοτήσεις και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία να συγκλίνουν στο να αναδεικνύουν αυτό που προσδιορίζεται ως ταυτότητα αναπτυξιακή και αυτό που προσδίδει κοινωνικό-οικονομικό πλεόνασμα στην περιφέρειά μας. Η πλωτή μαρίνα έχει σχέση με την άλλη μαρίνα που κατασκευάζουμε στα λιμενάρια και στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια συνέργεια από μαρίνων στην περιφέρειά μας, ούτως ώστε να την καταστήσουμε ως χώρος προορισμού των αναλόγων σκαφών. Ήδη το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας έχει όλες τις δυνατότητες για λιμενισμό όλων των σκαφών μικρών ή μεγάλων. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο λιμάνι και επίσης είναι ο χώρος προσέλκυσης και προορισμού για κουραζερόπλια. Παράλληλα στο παράλληλο χώρο, στο παράλληλο μέτωπο του λιμανιού, είναι ήδη σε εξέλιξη δύο εργαλαβίες. Είναι η επέκταση του προσινού μόλου και η εξωτερική θωράκισή του, έργα που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ, προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η ανάπλαση του παράλληλου τείχους του κάστρου της Καβάλας και πολύ σύντομα, ο Δήμαρχος της πόλης, στο αστικός, θα υποβάλει λοιπόν την ανάπλαση και την αναβάθμιση της προσπελασιμότητας προς το φάρο. Άρα, ολοκληρώνουμε μια συνολική παρέμβαση σε όλο το παράλληλο μέτωπο του κεντρικού λιμανιού της Καβάλας.